ξαφνικά πετάγομαι σε μία λακκούβα και κάπως έτσι στο φρεσκοπλημένο ωραίο μας παντελόνι. Ποιος θα είναι ο μοναδικός αυτός συντρομητής που θα μας κάνει να τρέχει τους 7.000 ανθρώπους? Πατήσαμε να πάμε να μεταφέρουμε πράγματα. Ένα μια σημαδούρα. Αλλά θα γίνει κανένα ατύχημα με αυτή την βροχή. Αστυνομικό πυρηπολικό προσπαθεί να κλείσει όλη τη σλόμη. Ασθενοφόρα. Ένα από το αυτοκίνητο σπασμένο. Αναποδογύρισε στην Εθνική. Και δεν είδα ποτέ λάθο να το πούμε τόσο χαρούμενο. Και περίμενα όλο το απόγευμα μου για να κάνω το κατάλληλο βίντεο να το δείτε κι εσείς, να το δείτε κι εκείνος. Καλώς τον καιρό. Ξεκινήσαμε 5 σταγόνες και πέσαμε πάνω στην Εθνική σε ύψος βαρυπόπηση χώρα. Αυτός είναι ο χειμωνιάτικος καιρός στην Αθήνα. Και κάπου εκεί στο βάθος είναι ανοιχτός ουρανός με τον ήλιο. Αλεξάνδρα τακτοποιεί το σπίτι και εγώ πάω για το πίτσα. Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ για κάποιο λόγο έχω ανάγκη να αποδράσω κάπου. Θα ήθελα ένα καφεδάκι να κάτσω να απολαύσω ή δάσος ή θάλασσα. Έχω την ανάγκη να πάρω το αυτοκίνητό μου και να πάμε σε κάποιο όμορφη περιοχή, είτε ένα μικρό ταξίδι, είτε απλώς να κάτσουμε να πιούμε ένα καφεδάκι και να βλέπουμε όμορφη θέα. Εδώ που κάθομαι ήρεμος, απολαμβάνω το καφεδάκι μου στη διαδρομή, ξαφνικά πετάγομαι σε μία λακκούβα και τεινάζεται καφές και είμαστε εδώ κάπως έτσι και κάπως έτσι στο φρεσκοπλημένο ωραίο μας παντελόνι και πάμε για να παραδώσουμε μάθημα, να προπονήσουμε το ζευγάρι. Έτσι θα εμφανιστώ. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Όλο καλά, όλο τέλειο. Ευτυχώς που έχω πάρει δεύτερο παντελόνι. Τι να πω, ήπιαμε. Τον ήπιαμε το καφέ. Σε 4 subscribers θα είμαστε 7.000. Αν μας βλέπεις εσύ που δεν είσαι συνδρομητής, παρακαλώ πολύ, κάνε μου μια εγγραφή να φτάσουμε στις 7.000. Εσύ βέβαια το βίντεο θα το δεις πολύ μετά, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα το εκτιμήσω. Όταν θα πάει 7.000 θα ξέρω ότι εσύ ήσουν αυτός που έκανε subscribe. Ορίστε, ένας έμεινε. Ένας και μοναδικός συνδρομητής. Ποιος θα είναι ο μοναδικός αυτός συνδρομητής που θα μας κάνει να φτάσουμε τους 7.000 ανθρώπους? Αντί να είμαστε στο διαγωνισμό χορού που παίρνει μέρος σήμερα στην Αθήνα και συμμετάσχουν κάποια ζευγάρια που προπονούμε, σήμερα χορεύει ένα ζευγάρι και αύριο χορεύει και δύο ζευγάρι και άλλο ένα ζευγάρι, τη βγάζουμε στο σπίτι μας το Σάββατο βράδυ, απόγευμα. Εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε σε αυτό το διαγωνισμό. Αυτοί οι περίεργοι κανονισμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που μερικοί διαγωνιζόμενοι μπορούν να χορεύουν με rapid test. Εγώ δεν μπορούσα να έρθω σαν καλεσμένος. Είτε να κρίνω, είτε να παρακολουθήσω τα ζευγάρια. Κρίμα που δεν είμαστε δίπλα. Και έχουμε και άλλο. Παρακολουθούμε εδώ. Πάμε, 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 πάμε. Βέβαια πάντα υπάρχει ενδεχόμενο να αρχίζει να πέφτει, αλλά εμείς περιμένουμε τα καλύτερα. Έκαψα το δάχτυλό μου. Μείον. Στο τεψί. Είμαστε μείον. Είμαστε μείον ένα συνδρομητή για να φτάσουμε στους 7.000 και μείον ένα δάχτυλο. Λοιπόν, εγώ και βλέπω τους συνδρομητές ακόμα στους 99. Τι θα γίνει, παιδιά? Κάντε συνδρομή, χανόμαστε. Καρέρα. Πότε θα φτάσουμε 7.000, καρέρα? Ο ένας συνδρομητής με αυτούς 7.000. Αν ήσουν εσύ ο ένας που μας έφτασε στους 7.000, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν ήσουν εσύ ο ένας που μας έφτασε στους 7.000 και είσαι από τους προηγούμενους 6.999, πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αν εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο δεν έχεις κάνει subscribe και δεν είσαι συνδρομητής, τι περιμένεις? Τι περιμένεις, πες μου. 7.000, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς αποφασίσαμε να πάμε να μεταφέρουμε πράγματα. Ένα, μια σημαδούρα. Έχει φιέλα, πολύ αέρα, λίγο βρέχει, ζέστη κάνει, δεν είναι κρύο. Και εγώ ετοιμάστηκα για βόρειο πόλο. Μια σημαδούρα, παιδιά. Βγήκαμε που λέτε με βροχή εδώ και πώς το λένε.
κακοκαιρία και πήραμε εδώ και κάτι, ένα έπιπλο και κάτι πράγματα να πάμε να τα δώσουμε από τη σχολή δηλαδή. Και είναι Σάββατο βράδυ και εμείς πάμε τώρα έτσι με την κακοκαιρία απόλυτα. Έχουμε εδώ έναν χειμωνιάτικο άνθρωπο. Έβαλα πολύ ζεστό αντιανεμικό και από τη βροχή που φαν. Γιατί θυμάστε, όσοι έχετε δει το βίντεο μας, μπήκαμε στο χιόνι με τέτοια πουκαμισάκια και γίναμε μουσκιμα. Οπότε έχω πάρει ένα ειδικό. Αυτό που πήραμε το καλοκαίρι που σας είχαμε δείξει στο φως, το καλοκαίρι, ναι. Αλλά δεν κάνει κρύο. Μπορεί να έχει μπουρίνη, μπορεί να έχει βροχή, αλλά είναι 13 βαθμοί. Κάνε το κρύο, ναι. Ξέρετε, λίγο πριν να χρησιμοποιήσω. Αλλά μου ζήτησε μέλο μακάρονα, εδώ και τρεις μέρες μου τα ζητάει ο άμυρος, ο άνθρωπος, και είπα να βγω να πάρω κονιάκ να το φτιάξω μέλο μακάρονα, να το κάνω έκπληξη. Γιατί ξέρω ότι κοιμήθηκε πάρα πολύ αργά χθες το βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι θα ξυπνήσει πολύ αργά σήμερα, αλλά είναι Κυριακή και δεν μας νοιάζει. Οπότε εγώ θα του φτιάξω μέλο μακάρονα και το κάνω έκπληξη. Να την και πέτρα του σκανδάλου, το μπουκαλάκι με το κονιάκ. Γιατί με βλέπανε και την Κυριακή πρωί με ένα μπουκάλι κονιάκ στο χέρι και σου λένε πάλι το να σε βάλει. Τι ήταν τόσε αναπορίε, πέρασε φωτιέ, πέρασε πανδημίε, πέρασε κλείσιμο επιχείρηση. Τι άλλο θα περάσει τώρα και στο φωτό για να αντέξει όλε τι κακοχίε. Όχι αγαπημένο μου, γιατί θα σου πω, δεν το έξω στο φωτό. Μου ζήτησε το μωρό μου να κάνω, να φτιάξει το μακάρο, γιατί και Χριστούγεννα έρχεται και πρέπει να κάνουμε το μακάρονό μα. Γιατί μα τίποτα δεν μα πειράζει, γιατί οι αναπορίε είναι για τη ζωή. Και αυτά θα τα φτιάξω με το μακάρονα. Merry Christmas. Έχω εδώ σου λουκώσει και τα υλικά μου. Έχω και τον Άγιο Βασίλη εκεί να με επιβλέπει, να δει αν τα κάνω καλά. Οπότε ετοιμαστείτε γιατί είσαι 3, 2, 1. Ταρά! Και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Και το σιροπάκι μας είναι έτοιμο. Τώρα θα τα πλάσω μέλο μακαρονάκια και θα τα ψήσω. Θα τα δούμε. Για πετσέτα στο πάτο.
Λοιπόν, το πρώτο ταψουλινάκι είναι έτοιμο. Είναι ήδη μέσα και ψήνω το παλιμακάρονα. Εδώ φτιάχνω το δεύτερο και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα όταν θα τα βούτυξω να κάνουν μπάνιο μέσα στο σιροπάκι να γίνουν μελό μακάρονα. Και με σοκολάτα. Μου έχουν σπάσει τη μύτη. Περιμένω πώς και πώς να τα δοκιμάσω. Αλλά θα περιμένω να ξυπνήσει όλο και να τα δοκιμάσουμε μαζί. Ξύπνησε όλο και δεν πήρε χαμπάρι. Γιατί έφτιαχνα τα μελομακάρονα να του κάνω ωραίο presentation. Και μόλις είδα τα μελομακάρονα, το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να με πήρε μια τεράστια αγκαλιά. Χωρίς να πει δεύτερη κουβέντα. Τα φτιάχνα εδώ σε φιατάκι να του είναι ωραία. Τι έχεις να πεις? Του τα έχω κρύψει εδώ μέσα, παιδιά, αλλά δεν πρόλαβα να τα κάνω ωραίο presentation. Ήθελα να το βάλω να έτσι εδώ. Να έτσι θα το παρουσίαζα, αλλά δεν πρόλαβα, αλλά δεν πειράζει. Με ένα μακάρονα σου, φτιάξω που ζήτησες. Και μόλις τα είδα, παιδιά, δεν είπα τίποτα, ήρθα και με αγκάλια σου σφιχτά. Τέλειο, πέτυχε. Κοιτάξτε τον πως ρεμβάζει. Τι κάνεις εδώ στη φύση? Εδώ βρέχει λίγο και είναι πάρα πολύ ήσυχα. Όλοι εκπαιδιάζουν τον τελευταίο καιρό. Όταν βλέπει τέτοιο καιρό, ακούστε. Λέει ότι είναι σαν Γιάννενα. Ό,τι του θυμίζει φύση και βαρχία, λέει ότι είναι σαν Γιάννενα. Τόσο πολύ θέλει να πάει. Τόσο πολύ θέλει να πάει διακοπές. Τώρα με ταράζει την ησυχία μου. Ήρθαν εδώ με την κάμερα και ταράζουν την ησυχία του. Λένε ότι φτιάχνει ωραίο καφεδάκι. Ακόμα περιμένω. Τι είπες? Θέλεις να μου φτιάξει ένα ωραίο καφεδάκι? Λοιπόν, τον αφήνουμε να απολαύσει την ησυχία του. Πάμε να του φτιάξουμε καφέ. Μόλις μπήκα στην πλατφόρμα με τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις που έδωσε όλα. Προετοιμάστε παιδιά όλοι και να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις πολιτογράφησης για να πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Λοιπόν, βιβλία πήραμε, χαρτιά πήραμε, τα στυλόμαστε, τα νεράκια μας, όλες μας τις σημειώσεις πήραμε. Δεν έγραψα καλά. Ήξερα πράγματα από το άγχος μου και από αναμονή μεγάλη ότι δεν λέει να ξεκινήσει. Καλά, μην καταδικάζεις τον εαυτό σου. Μπορεί και να μην είναι τόσο τραγικά όσο το λες. Θα περιμένουμε και θα δούμε τα αποτελέσματα και it's okay. Εγώ όσες ώρες όλα και έδινε, πέρασα το άγχος της ζωής μου, λες και έδινα εγώ εξετάσεις. Πόσο φαντάζομαι και όλοι και είμαστε και δύο, ψύχραιμοι πάρα πολύ. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά. Καλή μας επιτυχία. Κάτω. Μόλις είδα ότι έχει περάσει, αλλά εκείνος δεν το ξέρει ακόμα. Και τώρα θα μπω να πάρω το πιστοποιητικό να του το δείξω. Πάμε για δουλειά. Έχουμε αργά μάθημα σήμερα, Δευτέρα. Αχ, όπως σας είπαμε, έξω είναι χειμώνας, κανονικός χειμώνας. Κάνει κρύο από αυτό το κρύο που η μύτη παγώνει και τα αυτιά παγώνουνε. Το αυτοκίνητο δεν έχει ζεσταθεί ακόμα. Το αυτοκίνητο δεν έχει ζεσταθεί, τουρτουρίζουμε. Και πάμε τώρα να κάνουμε μαθήματα. Στη σχολή πήγα να πω. Α, ναι, πάμε στη σχολή τέλος πάντων που κάνουμε μαθήματα. Να κάνουμε τρία μαθήματα που έχουμε. Και αυτά. Επιτυχή, συμμετοχή, πέρασε. Πέρασε!
αλλά ξέρω ότι τώρα θα ελέγξουν και τα οικονομικά και θα βάλουν και ένα... Και τα τρέμω! Ήταν όλο σε καλή έκπληξη! Ήταν καλή έκπληξη! Σ' άρεσε! Ναι, αλλά μπορούσα να γράψω καλύτερα. Βέβαια, μου πέρασες και ξέρεις, πέρασες με πάρα πολύ καλό βαθμό, δεν το λέει εδώ. Αλλά εγώ το είδα, πέρασες με 90. Οπότε τι, έχω ακόμα συνέντευξη και μετά θα με ελέγξουν οικονομικά και μπορεί και να πάω. Θα στο δείξει γιατί δεν το μπορούσα, αλλά πέρασα με 90, παιδιά, είναι πάρα πολύ έξυπνο. I love you, συγχαρητήρια, πείτε το συγχαρητήρια. Κάτσε να δω στους πόντες μου. Κοίτα, τρέμω από τη χαρά μου. Εντάξει, δεν άξιζε. Τα καταφέραμε, του κάναμε έκπληξη. Λοιπόν, πείτε του καλή επιτυχία. Ευχηθείτε του όλα τα καλά. Πέρασε με πάρα πολύ καλό βαθμό γιατί είμαι σίγουρη για εκείνο γιατί είναι πάρα πολύ έξυπνο. Και. Πέρασε! Τώρα θα πάρει το ελληνικό του διαβατήριο. Ακόμα έχουμε. Εντάξει, έχει ακόμα. Έχει. Αλλά παιδιά, πέρασε και τα είδα τα αποτελέσματα και ήμουν τόσο χαρούμενη. Και περίμενα όλο το απόγευμα για να κάνω το κατάλληλο βίντεο να το δείτε κι εσείς, να το δει κι εκείνο. Οπότε. Επειδή πέρασε, μόνο και μόνο επειδή πέρασε, κάντε like! Όχι, ξέρω, χαίρετε, Αλεξάνδρα, ναι, ήρθε ένα υπουργικό... Γιατί περάσαμε τα πάνδυνα για αυτές τις εξετάσεις, τι εννοείς? Μια επιστοποίηση, ναι, υπουργική εδώ. Είχαμε ξενυχτήσει. Λοιπόν, οπότε, κάντε like, κάντε subscribe, αφήστε σχόλια για τον Όλεκ να του πείτε συγχαρητήρια που πέρασε. Και αυτά, έτσι, ένα δωράκι για τον Όλεκ επειδή πέρασε. Πάμε. Λοιπόν, σας χαιρετούμε, σας φιλούμε, σας αγαπάμε. Να είστε καλά, παιδιά. Γεια σας.